Καλώς ήρθατε λοιπόν σε άλλο ένα βίντεο του Rally Diaries. Αυτό το βίντεο είναι αρκετά διαφορετικό από όσα έχετε δει ως τώρα. Σίγουρα δεν αφορά unboxing εξοπλισμού. Στο λίγο διάστημα που βρίσκεται το Rally Diaries στο site στον αέρα και η προσπάθεια όλη αυτή για να δείξουμε την αγάπη μας για το motorsport μέσα από τη δικιά μας προσπάθεια, έχουμε εισπράξει την αγάπη του κόσμου και εντός του motorsport και εκτός. Αυτό κατά κάποιο τρόπο έγινε με μια πολύ έτσι ευγενική χειρονομία από κάποια άτομα, δείχνοντάς μας έμπρακτα ουσιαστικά την αγάπη τους και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε αρχικά για αυτό. Σίγουρα δεν θα αναφερθώ προσωπικά σε κάθε όνομα, ξέρω ότι θέλουν να κρατήσουν την ταυτότητά τους λίγο κρυμμένη. Παρ' όλα αυτά όμως νιώθω ότι θα πρέπει να πούμε έτσι μια καλή κουβέντα και σίγουρα να δείξουμε ότι όντως ο κόσμος αγαπάει και υπάρχει μια αλληλεγγύη μέσα σε αυτό το χώρο. Η πρώτη έτσι ευγενική χειρονομία που ήρθε από το πουθενά και πραγματικά με έχει συγκινήσει αφάνταστα είναι όταν δημοσιεύθηκε το άρθρο για το κλασικό Rally Ακρόπολης που γιόρταζε τα 20 χρόνια και κατάφερα να πάρω μέρος. Σε αυτό το υπέροχο αγώνα που οργανώθηκε το διήμερο με τα αρκετά χιλιόμετρα και καταφέρα να βγάλουμε εις πέρας. Περίπου μετά από 2 εβδομάδες ήρθε από το πουθενά ένα τηλεφώνημα Κυριακή πρωί, το οποίο ήταν από ένα πολύ έτσι ζεστό άνθρωπο, πραγματικά, πολύ ευγενή, πολύ γνωστό στο χώρο των αγώνων, τον οποίο πραγματικά ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί χωρίς να είναι πολύ έτσι συνδεδεμένος με τα social media, έτυχε και έπεσε υπόψη του το άρθρο περί του αγώνα και από εκεί βρήκε την ευκαιρία να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου και να μου δώσει αυτό το υπέροχο βιβλίο, το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό. Είναι τα 50 χρόνια Ακρόπολης Rally. Η αλήθεια είναι ότι θα δυσκολευτείτε πλέον να το βρείτε. Ήταν πολύ ευγενική χειρονομία να το πάρω από τα δικά του χέρια, καθώς το έχει συμβάλει σε αυτό το βιβλίο πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ξεφυλίζοντάς το, είπα ότι εντάξει, θα χαζέψω λίγο τις φωτογραφίες, θα περάσει λίγο η ώρα, θα εστιάσω εκεί που ήθελα εγώ, ίσως τα πιο νέα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχω διαβάσει σχεδόν όλες τις σελίδες. Έχει πάντα κάτι διαφορετικό να δεις μέσα και είναι πολύ ωραίο το πώς εξελίσσεται. Είναι πάρα πολύ όμορφο βιβλίο και τον ευχαριστώ θερμά για αυτό. Και στη συνέχεια, η αγάπη για το motorsport έχει εκφραστεί σε εμάς μέσω από ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Αυτό είναι το Peugeot 205. Υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι, υποστηρικτές σε αυτό το αυτοκίνητο ακόμα και σήμερα. Έχω τη χαρά να βλέπω τριγύρω μου ο κόσμος να ξεκινά να κατασκευάζει 205 που ήταν κλεισμένα σε γκαράζ και να προσπαθεί να τα βάλει πάλι σε λειτουργία. Η αγάπη γι' αυτό όλο και περισσότερο μεγαλώνει. Και η χαρά μου ήταν ακόμα μεγαλύτερη όταν ένας έτσι αρκετά καλά γνωστός δικός μας αποφάσισε να μας δώσει 5 πράγματα από αυτά που όταν δούλευε στην Peugeot είχε τη χαρά να βρίσκεται εκεί και να τα έχει μαζί και να είναι από αυθεντικά κομμάτια. Αυτά λοιπόν είναι αρχικά μία μινιατούρα του Peugeot 205 TAF16 EVO 1. Επίσης ένα υφασμάτινο έτσι, αυτοκόλλητο της Peugeot Sport. Αυτό έτσι, σε μικρότερη κλίμακα μπαίνει και στα καθίσματα του Peugeot 205 Rally. Και στη συνέχεια έχουμε ένα βιβλιαράκι το οποίο είναι για collectors, δηλαδή μέσα έχει όλα τα μοντέλα του Peugeot 205, GTI, Rally, το Coupé, τα οποία μπορεί να βρείτε τεχνικά χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες για το κάθε ένα. Στη συνέχεια λοιπόν έχουμε ένα φάκελο της Peugeot, ο οποίος μέσα περιέχει για αρχή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Peugeot 205 TAF16. Περιέχει την ομάδα που αποτελούσε την Peugeot Sport, βλέπουμε τον Ζαν Τοντ, τη Μισελ Μουτόν, Αρβα Τάνεν, κάποια βιογραφικά μεγάλων οδηγών, όπως είναι ο Κάνκουνεν, όπως έχει το Σάλονεν και έχει ένα ωραίο δίφυλλο, το οποίο έχει εικόνες από Peugeot, το οποίο όμως ανοίγει σε μια πολύ ωραία φύσα εποχής. Και
σπίτι μου ότι δεν είναι ωραία φύσα και δεν θα την καδράρατε. Εγώ λοιπόν θα την καδράρω σύντομα. Έχουμε ένα θετικό μπλουζάκι της Lion Ελλάς που έχει μπροστά το σήμα της Lion Ελλάς και πίσω το σήμα της Πεζοσπορ. Κλείνοντας λοιπόν αυτό το βίντεο, θα ήθελα να ευχαριστήσω ένα άτομο από μακριά, από την όμορφη Κύπρο, συμμετέχοντας στο τελευταίο αγώνα, ευρωπαϊκό αγώνα του ERC. Ήρθα σε επικοινωνία με ένα άτομο που έχουμε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό για τους αγώνες, για τις αντίκες και έχουμε την ίδια αγάπη. Και μου έδωσε αυτό το υπέροχο ημερολόγιο για το 2020. Τι καλύτερο λοιπόν από το να αρχίσουμε να προγραμματίζουμε τη νέα μας χρονιά με αυτό εδώ το ημερολόγιο. Πω, αυτό θέλει εισαγωγάρα. Κάτι ξέχασες. Οπ! Στην τότε εποχή που έχει μέσα. Ωραία, και γιατί πρέπει να το πεις έτσι τώρα αυτό και να διακόψω όλο αυτό το ωραίο πράγμα. Εγώ να το πω πάνω στην αρχή όμως. Ναι.